τον αμφισβητούσε και βεβαίως συνέχεια ζητούσε εκλογές. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι και η δουλειά της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση να κυβερνά και η αντιπολίτευση να ζητά εκλογές. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτή τη φορά με την εκλογή του Πρόεδρου Δημοκρατίας μπορούσε και να τις επιβάλλει. Και γι' αυτό ακριβώς είχε έναν σχεδιασμό. Από τώρα είπε ότι δεν θα ψηφίσει Πρόεδρο Δημοκρατίας, γιατί ο σχεδιασμός του ήταν να φτάσουμε μέχρι το Φεβρουάριο-Μάρτιο, να πάρει η κυβέρνηση όλα αυτά τα αναγκαία οικονομικά μέτρα που απαιτούνται και που έχει και την τόλμη να τα πάρει, αλλά ταυτόχρονα να υιοθετούσε όλες τις αντιδράσεις, να πυροδοτούσε την κοινωνική ένταση, να προχωρούσε σε καταλήψεις στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, να είχαμε συνεχείς διαδηλώσεις και να μπορέσει να απαξιώσει την κυβέρνηση. Δεν τον ενδιαφέρε δηλαδή αν αυτούς τους μήνες η Ελλάδα θα έμενε πίσω συγκριτικά με τις άλλες χώρες και αν αυτό θα ήταν καταστροφικό για την Ελλάδα. Δεν τον ενδιέφερε πώς θα προχωρούσαμε προς τα εμπρός. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να δημιουργήσει κλίμα έντασης για να μπορέσει να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Και φάνηκε αυτό. Όλον αυτό το χρόνο οι μόνοι που στενοχωριόντουσαν για την Ελλάδα και θέλαν να πάρουν μέτρα ήταν η Νέα Δημοκρατία και ο Καραμαλής. Οι άλλοι στενοχωριόντουσαν γιατί πήγαινε καλά η Ελλάδα και πιστωνόταν η κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς θέλησε και προσπάθησε να δημιουργήσει ένα έντονο προεκλογικό κλίμα για πολλούς μήνες με πορεία καταστροφική για τη χώρα. Μπρος λοιπόν σε αυτά τα νέα δεδομένα τα οποία δημιούργησε η τυχοδιοκτική, η απατεωνίστικη πολιτικά σκέψη του Γιώργου Παπανδρέου, ο Καραμαλής αντέδρασε με μία στάση ευθύνης, με μία απόφαση ευθύνης. Είμαστε γατζωμένοι στις καρέκλες, γιατί ακριβώς θα ήταν καταστροφικό για την Ελλάδα να έχουμε 6 μήνες προεκλογική περίοδο. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε χωρίς κοινωνικές εντάσεις. Και τι αποφάσισε με σκέψη, γιατί ήθελε να σταθμίσει όλους τους παράγοντες, αποφάσισε περήφανα να πάμε στον Έλληνα πολίτη για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Γι' αυτό είπαμε ναι στις εκλογές στις 4 Οκτωβρίου, ναι στον Καραμαλή, ναι σε εκείνους που διαθέτουν συγκεκριμένο πρόγραμμα για την έξοδο από την κρίση. Και γι' αυτό θέλω, φίλε νεοδημοκράτη και νεοδημοκράτησα, να σου πω ότι εμείς δεν χαρίσαμε κανένα μήνα εξουσίας. Αντιθέτως, διεκδικούμε και θα πάρουμε 4 καινούργια χρόνια εξουσίας στην Ελλάδα για να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας και να οδηγήσουμε τη χώρα προς ανάπτυξη. Και βλέπετε ότι ευνηδιάστηκαν. Και ο ευνηδιασμός τους αυτός, αφού ξεπέρασαν τον πρώτο καιρό, άρχισαν σιγά σιγά να μας παρουσιάζουν αυτές τις δημοσκοπήσεις για να μας πλήξουν το ηθικό. Και αφού και αυτό άρχισε να ξεπερνιέται, βλέπετε πόσο πολύ ανήσυχοι είναι. Βλέπετε πόσο νεύρο εκπέμπουνε. Βλέπετε ότι ξαναθυμήθηκαν τον παλιό του σε αυτό ορισμένοι. Βλέπετε ότι παρόλο που προσπαθεί να βγάζει στην τηλεόραση κάποιες γλυκές, χαρούμενες φάτσες, εν τούτης, όλοι εκείνοι που τα προηγούμενα χρόνια ελιμένονται το δημόσιο, άρχισαν σιγά σιγά να εμφανίζονται. Γιατί ακριβώς πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτή τη στιγμή, εάν το ΠΑΣΟΚ επανέλθει, θα υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα όπως το ζήσαμε από τη δεκαετία του 80. Θα υπάρχει και πάλι το κομματικό πελατειακό κράτος, το οποίο αυτοί ξέρανε και αυτοί ήταν πρωταθλητές όταν κυβερνούσανε, αλλά τώρα έχουμε και οι δύο παρελθόν και γι' αυτό ακριβώς ο πολίτης μπορεί να μας συγκρίνει. Να συγκρίνει το δικό μας παρελθόν με του ΠΑΣΟΚ και αφού μας συγκρίνει, να μας κρίνει. Εμείς τολμούμε τη σύγκριση, ζητάμε τη σύγκριση, γιατί και έργο έχουμε και αρχηγό ο οποίος πονάει την Ελλάδα έχουμε και τα στελέχη τα οποία πλαισιώνουν τα ψηφοδέλτια μας έχουμε. Και μπορούμε, κυρίες και κύριοι, να εγγυηθούμε την έξοδο από την κρίση με μια προοπτική από το 11 και μετά για να μπούμε στην ανάπτυξη όπως θα οδηγηθεί και η υπόλοιπη Ευρώπη. Γι' αυτό ακριβώς. Και επειδή μας ρωτούν γιατί όλα αυτά δεν τα κάνατε πριν 5,5 χρόνια, οφείλω να σας πω ότι εγώ
χωρίζω τη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σε δύο φάσεις. Στη φάση πριν την κρίση και στη φάση μετά την κρίση. Γιατί ακριβώς όταν εμείς αναλάβαμε και τα μεγέθη και οι δείχτες και όλα ήταν πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν όταν αναλάβαμε με την κρίση. Όταν αυτή ήρθε, όταν μιλάω σε φίλους και το νερό δεν το χρειάζομαι. Όταν λοιπόν ήρθε η κρίση το 8, οι δείχτες που βρήκαν την Ελλάδα ήταν πολύ καλύτεροι από τους δείχτες του 4. Σας θυμίζω ότι το έλλειμμα, τώρα όλοι έχουμε γίνει ειδικοί σε αυτά, δεν πιστεύω κανείς να μην τα έχει μάθει, γιατί όλο για αυτά συζητάμε. Όμως το έλλειμμα το 4 και η ανεργία και τα μεγέθη όλα ήταν χειρότερα. Το έλλειμμα ήταν πάνω από 7%, η ανεργία ήταν πάνω από 11,5% και το 7 το έλλειμμα αποδεδειγμένα ήταν κάτω από 3%, γι' αυτό βγήκαμε και από την επιτήρηση και η ανεργία ήταν στο 7,2%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι πολιτικές που εφαρμόσαμε από το 4 μέχρι το 7 μας βοήθησαν πράγματι και τα μεγέθη να μειώσουμε, αλλά και να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε το δυναμικό της χώρας, γιατί και το ΑΕΠ είχε μια πολύ μεγάλη αύξηση μέχρι και 4%. Και ήρθε η κρίση. Και τι έγινε όπως θα θυμάστε την κρίση? Το Σεπτέμβριο του 8 πέρυσι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Παπανδρέου μας είπε ότι δεν υπάρχει η κρίση και δεν την είχε καν καταλάβει. Και τώρα αναρωτιόμαστε, μπορεί κανείς να δώσει πρόγραμμα αναλύοντας την κρίση αφού δεν την έχει καταλάβει? Αφού δεν την κατάλαβε ο άνθρωπος, πώς να δώσει και πρόγραμμα? Γι' αυτό και δίνει έναν εφελώδη πολιτικό λόγο για να μπορεί να τα καλύπτει όλα. Και θυμάστε όλοι το τι έγινε τον πρώτο καιρό με το θέμα των καταθέσεων στις τράπεζες, που λέγανε κινδυνεύουν οι καταθέσεις και που λέγε πήγε να δημιουργηθεί πανικός, να σπεύσουν όλοι, να πάρουν τις καταθέσεις, να μην υπάρχει καθόλου ρευστό στην αγορά. Και τότε βγήκε πραγματικά ο Καραμαλής, εγγυήθηκε τις καταθέσεις των πολιτών και σταμάτησε αυτός ο πανικός, πρώτη κυβέρνηση από όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης. Αμέσως μετά ελήφθησαν μέτρα για όλους εκείνους που είναι κοινωνικά αδύναμοι. Γιατί το πρόβλημά μας είναι ότι αυτοί που είναι κοινωνικά και οικονομικά αδύναμοι να μην οδηγηθούν σε εξαθλίωση και να μην δούμε τα φαινόμενα που βλέπουμε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και γι' αυτό ακριβώς θελήσαμε να τους στηρίξουμε. Και γι' αυτό ακριβώς πήραμε συγκεκριμένα μέτρα, όπως το ότι γυρίσαμε το επίδομα ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, όπως ότι δώσαμε δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εγγύηση του δημοσίου με την προϋπόθεση ότι δεν θα κάνουν απολύσεις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τα 2 χρόνια τα επόμενα. Και επειδή δεν υπήρχε ρευστότητα και πολλοί είχαν πάρει στεγαστικά δάνεια, και εκεί εγγυηθήκαμε και είπαμε ότι δεν θα γίνουν πληστηριασμοί για όσους έχουν την πρώτη κατοικία και αποδεδειγμένα αδυναμία πληρωμών. Και βλέπετε πόσο καλά τα ξέρει το Πασόκ που στο φυλάδιο που κυκλοφορούσε προχθές έλεγε και υποσχόταν ότι θα πάρει μέτρο ώστε όσοι έχουν στεγαστικό δάνειο και αδυναμία πληρωμών να μην έχουν πληστηριασμούς. Αυτό δηλαδή που εμείς κάναμε το Φεβρουάριο-Μάρτιο το φέρνουν ως νέα υπόσχεση στον Έλληνα πολίτη. Και μόλις βέβαια τους το είπαμε, αποσύρανε το φυλάδιο χωρίς να ζητήσουν ούτε καν συγγνώμη στον Έλληνα πολίτη, γιατί δεν γνωρίζουν ούτε την κρίση ούτε το πόσο βάθος έχει. Βεβαίως πήραμε και μέτρα στοχευμένα κατά κλάδους, ιδιαίτερα στη μικρομεσαία επιχείρηση, όπου είδατε ότι ξεκινήσαμε με τη χρηματοδότηση από το ΤΕΜΠΕ, που και εκείνο πολεμήθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση και σήμερα πάνω από 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ κυκλοφορούν στην αγορά από το πρόγραμμα αυτό και έχουν ενταχθεί πάνω από 60.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό μπορεί ακόμα περισσότερο να προχωρήσει. Και δώσαμε άτοκα δάνεια με το πρόγραμμα της επιχειρηματικότητας στους νέους ανθρώπους και εντάξαμε και τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες για πρώτη φορά και εντάξαμε και τους νέους αγρότες για να μπορούν σε μια δύσκολη ώρα της ζωής τους στο εγκίνησή τους να ξεκινήσουν.
Αυτό είναι το μεγάλο έργο στην ελληνική νεολαία που έκανε εν ώρα κρίσης αυτή.